Ο Παναθηναϊκό, καλοκαίρι για να τον αποκτήσει. Να δούμε αυτή τη φάση και να δώσουμε το μικρόφωνο και πάλι στον Πάρτο Βόγλη. Πολύ ωραία παλιά του Κούνια για τον Γκάφαλη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο. Το γκολ 1-0. Τάκης Κούνιας για τον Κώστα τον Γκάφαλη. Πανιόνιος ανοίγει το σκορ εδώ στη Νέα Σμύρνη. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται από τους οπαδούς του Πανιονίου. Εδώ. Νομίζω ο Σπύρο Λιβαθινέ αυτό που ενδιαφέρει τώρα το Παναθηναϊκό να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν βλέπω. Μπορεί να. Εντάξει, σίγουρα ενισχύθηκε ο Παναθηναϊκός επιθετικά. Εκεί που θα έχει το πρόβλημα τώρα θα είναι. Κυράστα στο ημίχρονο, έτσι. Βεβαίως, γιατί το πρόβλημα τώρα θα είναι στο χώρο του κέντρου που φυσιολογικά δεν θα έχει αυτά τα μαρκαρίσματα που θα χρειάζεται. Να δούμε αυτό το γύρισμα για τον Λιζαντέμπε. Γκολ. 1-1. Εμμανουέλ Λιζαντέμπε ο σκόρερ. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Τώρα που σχολιάζαμε το τι θα συμβεί, τι μπορεί να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό. Να που έρχεται το πεντάλεπτο συν τις καθυστερήσεις βεβαίως για την ομάδα του Γιάννη του Κυράστα. Εμμανουέλ Λιζαντέμπε χρειάζεται σκόρερ. Βρέθηκε μες στην φάση. Έσως και βεβαίως ένας επιθετικός ο Τρέγκιτς. Ενώ όπω νωρίτερα μα ενημέρωσε ο Πάρο ο Βόγλης, έχουν σηκωθεί για ζέσταμα και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μικάλησαν εδώ στην περιοχή. Κοντράρη τον Γιαννόπουλο. Καραγκούνη το γέμισμα. Με το κεφάλι ο Κωνσταντίνου πήρε την μπάλα. Γκολ 1-2 για τον Παναθηναϊκό. Το τραγικό λάθος των αμυντικών και τροματοφύλακα του Πανιωνίου. Κωνσταντίνου με το κεφάλι. Σκοράρει για τον Παναθηναϊκό. Στο έκτο λεπτό της επανάληψης, εδώ ο Κύπριος Μιχάλης Κωνσταντίνου αποθεώνεται από τους οπαδούς της ομάδας. Ευκαιρία. Τριπλή ευκαιρία θα λέγαμε. Τριπλή ευκαιρία. Έτσι όπως εξελίχθηκε. Παλιά αριστερότερα για τον Μουζαούι τρέχει, ο Χέρνιξεν ωραία κίνηση του Αλγερινού, επέμβαση του Σεϊταρίδη. Τελικά είναι το γκολ 2-2. Απίστευτο παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ισοφαρίζει ο Πανιόνιος. Το 56, Μουζαούι ο σκόρερ.